Σε ρουσφέτη έχει μετατρέψει η κυβέρνηση τον εμβολιασμό των πολιτών κατά της COVID-19, κατήγγειλε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος αλλαγής και βουλευτής Ηρακλείου Βασίλης Κεγέρογλου. Ονομάσατε το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμού Επιχείρηση Ελευθερίας. Είναι ελευθερία για όλους ή υπάρχουν και οι κατεξαίρεση? Η Ελλάδα έπρεπε να διασφαλίσει εμβόλια για το σύνολο του πληθυσμού, έτσι ώστε όποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να κάνει το εμβόλιο, να το έχει στη διάθεσή του. Και αυτό καταφέραμε ως κυβέρνηση μέσα από τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία Προμήθειας των Εμβολίων. Το εμβόλιο είναι πράγματι δημόσιο αγαθό. Αλλά εδώ από ορισμένους γίνεται ρουσφέτη. Και οφείλετε, αντί να τους συγκαλύπτετε, όχι μόνο να τους καταγγείλετε, αλλά και να τους στείλετε στον εισαγγελέα τους υπεύθυνους. Εμβολιασμοί ημετέρων δεν υφίστανται. Και όπου κάποιος έχει εμβολιαστεί εκτός σειράς και προτεραιότητας, έχει αναδειχθεί ως αποτέλεσμα του καθημερινού ελέγχου. Τα στοιχεία για το Δήμο Καλλιθέας είναι ανατρισιαστικά. Εδώ αποδεικνύεται ότι η παραδοσιακή αξία της δεξιάς, ότι όλα γίνονται ανέσεις μπάρμπα στην κορώνη, μετεξελίχθηκε και διευρύνθηκε πλέον, δεν χρειάζεται μπάρμπας, αρκεί μπαρμπάκος στην κορώνη. Είναι ο αντιδήμαρχος που έκανε όλο αυτό. Είναι ελάχιστα για την τοπική κοινωνία της Καλλιθέας, 50% άτομα. Κατά τη διάρκεια της επίκαιρης συζήτησης που κατέθεσε προς το Υπουργείο Υγείας, ο κ. Κεγκέρογλου σημείωσε πως οι κατεξαίρεση διαδικασίες τείνουν να γίνουν κανόνας. Στις 19 Φεβρουαρίου ο πρόεδρος της ΣΚΕΔΕ απειλεί την κυβέρνηση να σταματήσουν οι έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία και να κλείσουν νευραλικές υπηρεσίες επειδή δεν εντάχθηκαν στον εμβολιασμό οι υπάλληλοι. Την ίδια ώρα ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Καλλιθέας ευλογεί τις κατεξαίρεσεις διαδικασίες. Υπάρχει κεντρικός έλεγχος σε ό,τι αφορά την διεξαγωγή του εμβολίου και γι' αυτό μπορούμε και εντοπίζουμε τέτοια φαινόμενα παραβατικότητας ή κατά παρέκκληση εμβολιασμού.